εγκαινιάζουμε μια νέα συνεργασία με το Θέατρο Στεφόνη και με την κυρία Άννα Κοκκίνου. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Έρχεται στο θέατρό μας να παρουσιάσει αυτές τις δύο υπέροχες παραστάσεις. Συγγνώμη, γιατί λέτε μια νέα, αφού δεν είχα παρουσιάσει την ίδια νέα. Συνεργασία. Νέα συνεργασία. Γιατί όχι, νέα συνεργασία. Για το θέατρο. Εντάξει, ωραία. Μου διευκρινίστηκε. Θέλω να μου απαντιούνται τα ερωτήματα. Βέβαια, έχετε ξαναπέξει αυτό. Έχω ξαναπέξει δύο φορές, γι' αυτό το λέει. Είναι μεγάλη μας χαρά και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, γιατί κάνει και μια υπέροχη παράσταση και αν τα καταφέρουμε, μπορεί να ξανασυνεργαστούμε. Το λόγο στην κυρία Κοκκίνου και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν. Τι έπρεπε να πω. Εγώ ξυρίστηκα για σας σήμερα. Θα 2 χρόνια. Εγώ δεν σας γνώρισα, αλλά το θέμα είναι ότι μπήκατε και δεν με γνωρίσατε κι εσείς. Τι λέτε, πώς σας χαιρετήσατε. Ήταν και σας χαρακτηριάζεις. Μετά, αφού περάσατε από μπροστά. Πρέπει να σας πω ότι η παράσταση έχει ξαναπαιχτεί πριν από 4 χρόνια. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρωτοανέβηκε το 8 στην Αθήνα και παίζεται αρκετά συχνά. Ο συγγραφέας είναι ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, όπως γνωρίζετε, που είναι ένας από τους, για μένα, πιο ταλαντούχους νέους συγγραφέας. Είναι και πεζογράφος και θεατρικός. Και το πρόσωπο αυτό το οποίο παίζω δεν είναι το Λαμπουπέ, είναι η φίρμα αυτής της μοδίστρας για κούκλες, κάνει φορέματα για κούκλες και για μικρά κοριτσάκια. Και το Λαμπουπέ είναι η φίρμα της. Το όνομά της είναι Ρίκ. Το ακούμε μια φορά, μόνο στο τέλος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει κολλήσει. Είδατε μια ερώτηση, μου κάνατε και πήρα μπροστά. Έχει κολλήσει στην παιδική ηλικία, όπως πολλοί από εμάς. Δεν υπάρχει καμιά σπόντα, μόνο για τον εαυτό μου. Εγώ τις αρέσει. Και εσείς. Λοιπόν, μόνο που είναι λίγο περισσότερο ίσως, ποιος ξέρει, από ένα τραύμα παιδικό, έχει κολλήσει στην παιδική ηλικία. Και έτσι, από την άλλη, αυτή η Ρίκα, η οποία έχει ένα πάθος για τα γλυκά και είναι ένα πολύ εξαιρετικά μοναχικό πλάσμα και έχει απίστευτο, σχεδόν δηλητηριώδες χιούμορ. Αυτό είναι ότι είναι ισόσιμο. Και μιλάει στον κόσμο. Είναι στην ουσία είναι μια ψυχανάλυση, όπως είπατε. Έχει βρει, επειδή μπαίνει για άλλο λόγο μέσα στο θέατρο, μπαίνει για δικούς της λόγους, για άλλους λόγους μέσα στο θέατρο, βλέπει τον κόσμο και σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγεται και ανοίγεται και ανοίγεται, μέχρι που στο τέλος μάλλον λυτρώνεται. Την προηγούμενη φορά το είχα παίξει με το σκηνικό του υπέροχου ανθρώπου που δεν ζει, του Νίκου Αλεξίου. Μετά δεν μπορέσαμε αυτά τα χαρτόνια, τα οποία του τα δίνανε κοινού. Ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να τα αντικαταστήσουμε, είχε φθαρεί το υλικό και έπρεπε να τα παραγγείλουμε απ' έξω και μας έπρεπε να πάρουμε το λιγότερο 1500 κομμάτια. Αυτό ήταν αδύνατο να συμβεί. Έχουν απομείνει μερικά μόνο, αλλά πρέπει να σας πω ότι ορισμένοι, παρόλο ότι εγώ το λάτρευα εκεί με το σκηνικό, πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας, πιστεύουν ότι τώρα είναι η καλύτερη παράσταση. Γιατί έτσι καθώς από το έργο μπαίνει μέσα σε ένα θέατρο που παίζεται μια άλλη παράσταση,
Αυτό έρχεται κουτί εδώ. Που πρόκειται να παίξω και το βυζίνο. Και έτσι βγαίνει πιο πολύ το κείμενο που έχουν πει. Από το έργο δεν είναι χοντρή. Εγώ την έκανα χοντρή. Γιατί έπρεπε, είναι έτσι γραμμένο το έργο που έπρεπε να στηριχτώ σε μια υπερβολή, όχι σε κάτι ρεαλιστικό. Ήθελε κάτι αυτό. Και έτσι σκέφτηκα, βρήκα, πέφτοντας πάνω σε αυτές τις κοντρούλες του Μποντέρο, πήρα από εκεί την ιδέα και την έκανα χοντρούλα. Καμία ερώτηση, συνεχίζω. Η διάρκεια είναι περίπου πόσο? Είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Κυρία Ανέλη, ευχαρίστηκε στη σχολή. Το παίζετε και αυτό, όχι, δεν το παίζω. Είναι μία ηλικιωμένη που ζει στο διπλανό διαμέρισμα. Επειδή είναι πάρα πολύ μόνη και αυτή και οι άλλοι, κάνουν μια παρέα. Η οποία κυρία Ανέλη είναι πιο ρεαλιστία, πιο πραγματιστία από ό,τι η Ρέιβα. Με τον τρόπο της είναι, ναι. Ποια στοιχεία του εαυτού σου τόσο θυμίζει στο ρόλο? Ναι. Ακόμα αναρωτιέμαι. Γιατί έχει κάτι υπερβολικό. Δηλαδή είναι σαν αυτό το τραύμα της Ρίκας, της πρωταγωνίστριας, του ρόλου δηλαδή, είναι αυτό το τραύμα, ας πούμε, την έχει κάνει υπερβολική, την έχει κάνει, έχει κάτι πάρα πολύ δικό της, πολύ ιδιόμορφο. Και τέλος πάντων προσπαθώ να εξετάσω αυτή την ιδιομορφία, να δω τι κρύβει αυτή η δημιουργία, τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω τόσο πάθος με τα γλυκά όσο έχει αυτή. Έχετε κάποια άλλα κοινά στοιχεία, ενδεχομένως με κρύβει? Οπωσδήποτε, ένα ας πούμε, ο τρόπος που έχει ενσωματώσει την παιδική της ηλικία, ίσως κάτι υπάρχει, ίσως. Δεν είμαι σίγουρη. Ίσως κάτι υπάρχει. Το γεγονός ότι ο σκηνοθετήστρα βοήθησε ή όχι στην ερμηνεία σας? Ότι είχε κάνει δηλαδή, αυτό έχει τις μεγάλες του δυσκολίες. Δηλαδή το ίδιο έγινε και με το Θουκυδίδη τώρα. Έχει τις μεγάλες δυσκολίες σχεδόν σε σημείο σχιζοφρένειας. Μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, από την άποψη ότι κάνεις κάτι και έχεις τρομακτικά ανάγκη να το δεις και από κάτω. Ίσως έχω βρει έναν τρόπο να φαντάζομαι πως είναι και από κάτω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο αυτό. Εγώ ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση περισσότερο από αυτό που λέμε, πώς δραματοποιείται σκηνικά ο λόγος. Μιλάμε για ουσιαστικά θέατρο του ενός, για να καλυφθεί όλος ο σκηνικός χώρος μέσα από τη δραματουργία, χρειάζεται ο λόγος να αποκτήσει μια τελείως διαφορετική σκηνική επέκταση και δραματική επέκταση. Ήθελα να ρωτήσω τη δική σας η άποψη πάνω σε αυτή την ιδιομορφία. Ένα πρόσωπο, συνήθως ένας λόγος ροής με συμπυκνωμένα νοήματα. Αυτά εσείς κατά την άποψή σας πώς τα προσεγγίζετε δραματουργικά, δηλαδή και αν τα προσεγγίζετε με κάποιο τρόπο. Σας την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί είστε και σκηνοθέτης στην παράσταση.
Δηλαδή, έχετε κάποιον ειδικό τρόπο που προσεγγίζετε αυτά τα κείμενα τα οποία προσομοιάζουν περισσότερο με λογοτεχνικά παρά με θεατρικά κείμενα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η Ποπέ είναι αμιγώς θεατρικό. Αλλά εγώ όντως έχω μια πολύ μεγάλη κλίση στο να παίρνω λογοτεχνικά κείμενα, όπως ας πούμε και το Θουκυδίδης, ιστορικό κείμενο. Δηλαδή, θέλω να πω μη θεατρικό και να το κάνω θέατρο. Αυτό με ενδιαφέρει απίστευτα, γιατί η Συνδική στο Βυζινό, που ήταν το μεγάλο σχολείο για μένα, και ο Θουκυδίδης τώρα, είναι για να μπορέσεις να το κάνεις θέατρο, είναι σαν ψάχνοντας να βρεις μέσα στο κείμενο τη δράση που λέμε εμείς στο θέατρο, δηλαδή αυτό που το κάνει θέατρο, έρχεσαι σε συνάφη, σε σχέση με τη λειτουργία του ίδιου του θεάτρου, με το τι είναι το θέατρο. Αυτό το τι είναι το θέατρο είναι πάντα, αν κανείς το προσεγγίσει από την αρχή που καταπιάνεται με κάτι, ακόμα και με θεατρικό κείμενο, αν το προσεγγίσει με αλήθεια και πολύ εκτεθειμένος, δηλαδή να τα παίξει όλα για όλα, και αντέξει αυτό το δρόμο, είναι βέβαιο ότι θα βγάλει κάτι πάρα πολύ γερό. Αυτό είναι που με τραβάει στα λογοτεχνικά κείμενα. Είναι μία πρόκληση για μένα και σχεδόν με αναστατώνει κάθε φορά αυτό το πράγμα, γιατί επειδή έχω κάθε φορά ανάγκη να επαναπροσδιορίζω τι είναι το θέατρο. Γιατί τι είναι το θέατρο? Είναι το ίδιο τρόπο, ας πούμε, που θέλουμε ή δεν θέλουμε, πολύ συχνά κάθε μέρα στη ζωή μας, βάζουμε το ερώτημα, τι είναι η ζωή, τι είναι η ζωή μας, τι είναι η ζωή. Έτσι τίθενται συνήθως αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν απάντησα. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ.